Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και τώρα θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, κύριο Βασίλη Ψαθά. Κύριε Ψαθά, καλημέρα από την Περέβεζα, καλημέρα από το Ράδιο Πρίσμα. Καλημέρα σας. Κύριε Ψαθά, ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι πρώτη φορά που τα λέμε ραδιοφωνικά. Θα ήθελα έτσι πολύ σύντομα και επιγραμματικά να μου πείτε. Υποχρέωσή μου και πάνω απ' όλα καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ψαθά. Θα ήθελα πολύ έτσι για τη συντομία του χρόνου και του δικού σας αλλά και της εκπομπής να μας πείτε έτσι επιγραμματικά τι έχετε στην ατζέντα αυτό το διάστημα από πλευράς περιφέρειας σε επίπεδο υποδομών για την περιοχή σας. Κοιτάξτε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε και προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο σε συνεργασία φυσικά με τον Περιφερειάρχη αλλά κυρίως προσπαθούμε να συνεργαστούμε με τα κεντρικά υπουργεία έτσι ώστε να προχωρήσουμε 2-3 σημαντικά έργα για την επόμενη προγραμματική περίοδο που έργα τα οποία αφορούν υποδομές, έργα τα οποία αφορούν τον πρωτογενή τομέα, έργα τα οποία αφορούν γενικότερα την αστική ανάπλαση της Άρτας. Σας αναφέρω για παράδειγμα, ολοκληρώνεται εντός του σε εύλογο χρονικό διάστημα και ελπίζω να είναι το εύλογο και σύντομο, η μελέτη οριοθέτησης χήτης του Αράχτου. Είναι ένα έργο το οποίο έχει προϋπολογισμό σκεφτείτε γύρω στα 200 εκατομμύρια. Οι μελέτες εκτελούνται και θα καλύψουν την λεγόμενη οριμότητα. Της κάνει το Υπουργείο Υποδομών. Το έργο θα υλοποιηθεί σε 2 φάσεις και προσπαθούμε να έχουμε συνεργασία έτσι ώστε να επισπεύσουμε μελέτες και να το εντάξουμε στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Ελπίζουμε την πρώτη φάση αυτό το έργο να ενταχθεί περίπου σκεφτείτε 100-120 εκατομμύρια και που είναι καθαρά ένα έργο αντιπλημμυρικό αλλά παράλληλα είναι και αναπτυξιακό. Και δεύτερον ένα μεγάλο έργο που αφορά την ελιά κυρίως, αφορά την καλλιέργεια της ελιάς, έχει να κάνει για να το εντάξουμε σε χρηματοδοτικό πλαίσιο προσπαθούμε το αρδευτικό φράγμα του Κομποτίου. Είναι μεγάλο έργο και αυτό, της τάξης των 100 εκατομμυρίων με 120. Οι μελέτες έχουν γίνει από το Υπουργείο Γεωργίας από το 2015 και προσπαθούμε και αυτό να το εντάξουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μεγάλα έργα, όπως επίσης και κάποιες βασικές υποδομές σε εμάς που ελπίζουμε να καταφέρουμε και με τα δικά μας μέσα που αφορούν την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής δικά των Τζουμέρκων να τα καταφέρουμε μόνοι μας, αλλά κυρίως αυτά τα δύο μεγάλα έργα έχουμε προσανατολισμό. Που ξεχωρίζουν. Κύριε Ψαθά, θα ήθελα τώρα να μας πείτε, να μας σχολιάσετε μάλλον, διότι το τελευταίο διάστημα το όνομα το δικό σας παίζει έντονα μεταξύ άλλων σε πολύ μεγάλα αθηναϊκά μέσα. Προχθές, πριν από λίγες μέρες, στα παραπολιτικά. Χθες, αν δεν κάνω λάθος, σας είχε και το πρώτο θέμα. Σας είχε γράψει λάθος βέβαια το όνομα. Και καθημερινή από ό,τι πληροφορεί. Πολλά μέσα. Υπάρχει μια κινητικότητα, είναι η αλήθεια, γύρω από το όνομά μου ότι πολιτεύομαι. Να σας πω έτσι ορθά, κοφτά, η πρόθεσή μου είναι να παραμείνω εδώ που είμαι, στην περιφέρεια. Με ενδιαφέρει αυτό που κάνω. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, η πρόθεσή μου να παραμείνω εδώ που είμαι. Ναι, υπάρχει όμως το, αν έχει, όπως και εσείς είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε, από πλευράς κεντρικών της Νέας Δημοκρατίας επιλέγονται και δίνονται βάση σε αντιπεριφερειάρχες με πολύ θετικό πρόσημο, όπως είστε εσείς, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να συμπεριληφθούν στα βουλευτικά ψηφοδέλτια. Αυτό ήθελα να σας πω και πριν. Είναι βέβαια τιμητικό αυτό το πράγμα που λέτε, έτσι, για μένα και οποιονδήποτε. Θέλουν κάποιους, υποτίθεται, που έχουν περάσματα στην κοινωνία, να σας το πω έτσι απλά, κάποια πρόσωπα τα οποία... Να στελεχώσουν τα κατατόπους ψηφοδέλτια. Καλό αποτύπωμα στην κοινωνία. Είναι τιμητικό όσον αφορά και σε χαροποιεί σε κάποιο επίπεδο που σε έχουν στα υπόψη σου, αλλά τις ειδικές αποφάσεις θα τις πάρω εγώ έτσι σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη πάντα. Άρα δεν αποκλείεται τίποτα. Και στο κάτω-κάτω να σας πω κάτι, κύριε Μοζάλη. Παρακαλώ. 2 χρόνια στο Κουρμπέτι δεν έχω θεοποιήσει, έχω απομυθοποιήσει πλέον το ρόλο του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Μάλιστα. Άρα δίνετε προτεραιότητα και βάση στη θέση στην οποία είστε, χωρίς όμως να αποκλείεται και κάτι άλλο περαιτέρω. Κοιτάξτε, αν σε πάρει ο Πρωθυπουργός σε φέρει σε δύσκολη θέση, δεν ξέρω. Δεν νομίζω να έχω το στένος να το πω ότι θέλω να μείνω εδώ που είμαι. Μάλιστα.
Νομίζω είναι ξεκάθαρο και σαφέστατο αυτό που λέτε. Σε κάθε περίπτωση, όπως και εσείς αναφέρατε προηγούμενα, είναι τιμητικό το όνομά σας, το οποίο να συμπεριλαμβάνεται σε όλα αυτά τα μέσα, αλλά τις τελικές αποφάσεις θα τις πάρετε εσείς σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Καχρημάνη. Κύριε Ψαθά, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο για να κλείσουμε αυτή έτσι τη σύντομη. Όχι, αλλά... χάρηκα πολύ για τη συνομιλία. Εγώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Ψαθά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ.